Είναι ο Παναγιώτης Καραΐσκος, είναι μαραθωνοδρόμος. Πριν από λίγες μέρες ήταν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ημιμαραθωνίου. Έχασε τον κλασικό μαραθώνιο για την νόση από COVID. Και αν θυμάστε τότε, ο Κώστας Αγγελαούζος, το είχαμε δει, του είχε αφιερώσει την νίκη μετά τον τερματισμό. Όμως να σας πω ότι ο Παναγιώτης, εκτός από πρωταθλητής στις δρομικές αποστάσεις, είναι και πρωταθλητής στη ζωή. Γιατί έχει βγει νικητής μετά από μια πολύ μεγάλη μάχη με τα ναρκωτικά. Ο αθλητισμός του έσωσε τη ζωή, όπως λέει. Και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μας είπε. Μπράβο. Πάμε. Είσαι σε μια πολύ σημαντική στιγμή, δηλαδή σε μια στιγμή που ήταν ένα κομβικό σημείο για εμένα, το τρέξιμο. Ήρθε σε μια φάση της ζωής μου που πραγματικά έψαχνα κάτι για να πιαστώ και να κρεμαστώ από αυτό. Το 2013 είχα φύγει από τις ουσίες τότε. Ήμουνα 2 χρόνια, 3 σχεδόν εκτός. Αλλά πάντα στο μυαλό σου, δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια αυτό και βρίσκεις πράγματα τα οποία αγαπάς και σ' αρέσουν πραγματικά, τότε και αυτό θα φύγει τελείως από τη ζωή σου. Είχα και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προτάσεις να μοιραστώ κάποια πράγματα από τη ζωή μου και από φίλους, από γνωστούς και όλα αυτά, το οποίο δεν ένιωθα έτοιμος να το κάνω. Ένιωσα έτοιμος τώρα και το αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι έστω και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα πάρει έστω μία μικρή δύναμη και μία μικρή βοήθεια από αυτό, για εμένα θα είναι επιτυχία. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Έτσι ακριβώς είναι και περνάει και πολύ δυνατό μήνυμα για όσους έχουν προβλήματα ότι ο αθλητισμός μπορεί να είναι μια σημαντική διέξοδο.